μπήκαμε σαν μαξιλαροθήκες. Έστολες. Καλόνια. Έχει μέσα. Πρώτης γραμμής. Όχι. Κουτοδυνηρία θα έλεγα. Εξωφυλαρούχες. Πολύ καιρό έχουμε από την τελευταία φορά, έλες. Και άνοιξε γη και μας κατάπιε, λες, και κάτι έγινε ξαφνικό. Γιατί δεν μας κατάπιε, μπορεί όχι η γη, αλλά οι πατούντες και οι καταπατούντες την... Συνέβησαν πολλά, αν εξαιρέσουμε τα προσωπικά, αρκετά η μαγική μας γυάλα τα είχε προβλέψει. Θα δείτε τον εκπαιδευτικό μας καζαμία. Κάλχες όμως δεν είμαστε, τουλάχιστον όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Η φράου τέλος, καπούτ στην ανεργία. Και τι δεν έχουμε να ασχοληθούμε. Εμείς τα πρώτα λαδικά του πρώην διαβίου και μην επί το ισπανικότερο η πέφπα. Πρώην φράου, πρώην διαβίου. Δεν θα γίνουμε κι εμείς πρώην, σαν τους γιατρούς, πρώην επιστημονικό συνεργάτης. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Πώς θα το ξεκινήσουμε, πώς θα πάμε. Μα από το τέλος προς την αρχή. Αξιολόγηση. Πώς λέμε, αποκάλυψη τώρα. Ο δρόμος με τις λεύκες νούμερο 69. Εμένα, γιατί όλα αυτά μου θυμίζουν αυτά τα νούμερα του ΕΟΠΗ. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Είναι τόσα τα νούμερα που φτιάξαν αυτά τα νούμερα, για να μην θυμούνται κανένα γέρι. Πέσε γέρο να σου πει που θα πάρει να βρει γιατρό. Γέρι. Σε λίγο θα γίνουν είδος προς εξαφάνιση οι δόλοι. Όποιος έχει γέρο θα τον κρύβει, μην του το φάνε. Με δυο ισόβια στην κομμαντατούρ. Παναγία μου, και έχω τρεις. Να σου πω, κι εγώ αν μου πεις τι μισθό παίρνεις, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Κάθε δεκαπενθήμερο όλο και κάτι τσουρνεύουν, το έχουν κάνει επιστήμη. Είδες τι χάρισμα που έχουν. Πολύ το ζηλεύω αυτό το πράγμα. Εγώ. Αντί να σου πούν ότι θέλουν να σε κάνουν ξεπαρεού, σου λένε θα γίνεις στοχαστοκριτικός δάσκαλος. Και εσύ φαντάζεσαι θα γίνεις αστροναύτης και χαίρεσαι. Σαν τους Εβραίους πριν από τον ντους, που λέει περάστε να πληθείτε, μπείτε, μπείτε και μετά το σαπουνάκι. Θα πάμε κι εμείς να δούμε πώς θα γίνουμε στοχαστοκριτικοί και θα μας πούν πες στοχαστικοκριτικός γρήγορα, γλωσσεύεις την πέρδα σου, παρακαλώ, η έξοδος είναι δεξιά σας και ευχαριστούμε πολύ που πετάξατε μαζί μας. Όχι, θα σε αφήνανε. Όχι, όχι, δεν σας διώχνουμε και να σου μια συνταξιδιωτική ωή μας. Τι ωραία, πώς ακούγεται, έχουν ταλέντο οι άνθρωποι. Ακούγεται καλό, δόκιμο, για το καλό σου. Και μετά νιώθεις μια ψυχρασιά, διότι ποιοι και πώς θα αξιολογήσουν. Με τούτα και με εκείνα, πάντως η αξιολόγηση δεν άρχισε μια μέρα, αλλά 30 χρόνια. Και κάποτε πρέπει να γίνει. Σαφώς, κινδυνεύω να πω δημόσια ότι πιο πολύ θα εμπιστευόμουν ένα ιδιωτικό φορέα αξιολόγησης από τον κάθε άσχετο μιας επιτροπής που στείνεται στο ποδάρι και στο λάχα. Λάχα, γιατί πόσους έχουμε δει να κατέχουν θέσεις κλειδιά και να μην έχουν περάσει ούτε απ' έξω από ένα σχολείο. Θες να ανοίξω το στόμα μου. Γιατί να πρέπει να γνωρίζω αν η Μπουργκίνα Φάσο, ξέρεις την Μπουργκίνα Φάσο, παράγει ζαχαρότευτλα ή αν ο Τσίγκο Μπουφάσα είναι ο ταχύτερος στο κυνήγι αντιλόπης. Γιατί να πρέπει να τα γνωρίσω. Αξιολόγηση εν καιρό βαθίας ύφεσης με καθηγητές κακοποιημένους ηθικά, μισθολογικά, φορολογικά, σαχαριστική βολή μου μοιάζει. Δεν σου μοιάζει, είναι. Και θα χαρούν βεβαίως τα φροντιστήρια, οι εκδόσεις, οι διάφορες, θα βγουν και πανό αξιολόγηση for dummies. Την ώρα που κάποιοι αφοδεύουν σε βασιλικούς απόφατος, με κράτος ασημάζευτο, με ημέτερους ακόμα να λωνίζουν στο εναπομείναν δημόσιο χρήμα. Και την ώρα που τα γκρουπούσκουλα μας καθεύουν ύπνων βαθύν εξαγγείλοντας απεργίες, κινητοποιήσεις και προαλυφόμενοι να γίνουν χαλήφιδες στη θέση του χαλήφι. Θύμισε πάλι, γιατί ντυθήκαμε στο χακί, λόγω εφεδρείας. Μπας και ενταχθούμε στους έστολους και γλιτώσουμε, μήπως μας συμφέρει κάτι σε πετραχύλι. Μπας σου βρίσκεται κανένα καλυμάφκι. Πόσο χαίρομαι που δεν θα περάσεις στην αξιολόγηση και θα περάσω εγώ. Ντυθήκαμε ομαδοσυνεργατικά. Αυτό το χειμώνα εμείς στον αστικό κέντρο θα ζούμε ανταλλακτικά. Δεν σου κάνει το βρακί, το δίνει σε αυτόν που του κάνει. Θα δούμε εμείς. Μην την ανταλλάξουμε. Ή τις επαρχίες, ένα κολοκυθάκι, μια κότα, ένα αυγό, κάτι θα φάνε.
θα μουρέψεις μικρή μου. Και εσύ που τρως ασπίνος, πόση θα απομείνεις. Έλα, δες το καλό θέματος. Για πες το ποιο είναι. Θα πάψεις να ζηλεύεις τις ψηλές και τις αδύνατες. Θα επανέλθουμε.